Έβαλα τα αργεντίνικά μου ή και όχι και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε πολλά βίντεο γιατί τελείωσε επιτέλους το Μουντιάλ. Μπορώ και εγώ να μιλήσω για αυτό το γαμημένο Μουντιάλ που είχαμε αυτές τις ημέρες, το οποίο είχε τόσα ανάμεικτα συναισθήματα, τόσα πράγματα να πεις, τόσα πράγματα να μην πεις. Γιατί να την πεις, να τα πεις όλα. Ήταν μια παράνοια. Disclaimer, δεν έχω πλήρη εικόνα, διότι δεν το είδα. Τα μόνα μάτς που είδα είναι ο τελικός, ένα ημίχρονο της Αργεντινής με το Μεξικό και ένα ημίχρονο, ποιο ήτανε, άλλο ένα της Αργεντινής, ξεκάρφωτο. Και τα πέναλτι της Ισπανίας, ήταν το μόνο που είδα. Επιστρέψαμε, λοιπόν, πούστη, φέρε τη Μαρία με το καλό. Λοιπόν, κάνε like τώρα, γιατί έχω δει τι πουστιά κάνετε. Φτάνει στο τέλος που τα λένε και δεν τα κάνετε. Τώρα, πριν ξεκινήσω, κάνε like και άφησε σε σχόλιο κάτω ποια ομάδα ήθελες να το πάρει και ποια ομάδα πίστευες να το πάρει. Σε δύο σχόλια. Όχι σε ένα, δύο θα κάνεις. Θα πεις, ξέρω εγώ, Τρινιτάν τον Μπάκο ήθελα να το πάρει. Από κάτω προέβλεψα να το πάρει, ξέρω εγώ, η Αγγλία. It's coming home. Παρόλα αυτά, γι' αυτό είναι σήμερα, είναι τι μέρα είναι σήμερα, έχω χάσει τις μέρες, Τετάρτη είναι σήμερα νομίζω. Έχω κάτσει και έχω δει τα στιγμιότυπα, έχω δει ότι μπόρεσα από όλα τα μάτς, έτσι ώστε να έχω μια μικρή εικόνα για να μπορώ να συζητήσω τι στο διάολο είδαμε. Αρχικά, πρώτη φορά, μετά από ποτέ, είδαμε Μουντιάλ το οποίο δεν έγινε καλοκαίρι, έγινε μεσοβδόμαδα που λέμε, και αυτό έχει δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία οπτική είναι ότι οι παίχτες είχαν ρυθμό, οπότε τους είδες να είναι όχι σε μια σεζόν που έχει τελειώσει μετά τη σεζόν αυτή και είναι λίγο κουρασμένοι, λίγο άντε να τελειώνουμε, να πάμε διακοπές. Τους είδες σε full ρυθμό με την προετοιμασία που έχουν κάνει με τις ομάδες τους να είναι στα όλα και λες ναι, γι' αυτό είδα και το θέαμα, το ποδοσφαιρικό θέαμα που είδα. Απ' την άλλη όμως, αν το δεις μαρκετίστικα, είναι λάθος. Πρώτον, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά στους παίχτες μετά μέσα στη σεζόν. Τι κούρα θα τους βγει τώρα και τι κούρα θα τους βγει με το τέλος και την αρχή της επόμενης σεζόν. Γιατί τώρα αυτό δεν ήταν και εύκολο. Άλλη προετοιμασία με την ομάδα, άλλη ομάδα, αλλαγή, ταξίδια. Τουλάχιστον για τους λίγους παίχτες που πήγαν από τα play-off και μετά. Αλλά η πιο μεγάλη ανάγνωση αρνητική για εμένα είναι ότι επειδή ακριβώς έχει γίνει μεσοβδόμαδα, δηλαδή στη μέση της σεζόν αυτή η διοργάνωση, δεν είχαμε όλοι, άσχετα με τους λόγους που κάποιος δεν επέλεξε να το δει. Μιλάμε ότι πες ότι ήταν ένα, δεν υπήρχαν όλα αυτά το background που έχουν γίνει και θα το έβλεπαν όλοι. Δεν υπήρχε η ευκαιρία και ο χρόνος να το κάνουν από τον ενήλικα που ίσως εργάζεται μέχρι το παιδί το οποίο πηγαίνει σχολείο. Και να πω συγκεκριμένα τι εννοώ. Όλοι μας έχουμε μνήμες από Μουντιάλ, από τη διοργάνωση που μας έμεινε σαν παιδιά, γιατί καθίσαμε και την είδαμε ολόκληρη, υποστηρίξαμε μια ομάδα και πολύ δεθήκαμε και με μια ομάδα από αυτές και έτσι δημιουργούμε μνήμες, περισσότερες και από των ομάδων μας. Πάντα μας έχει μείνει το πρώτο Μουντιάλ που είδαμε ολόκληρο και το απολαύσαμε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Σε αυτό το Μουντιάλ, λόγω του ότι ας πούμε τα παιδιά, γιατί για παιδιά μιλάμε, για αυτή την ηλικία, πήγαιναν σχολείο. Τα μάτς, ας πούμε, ξεκινούσαν 3 η ώρα το πρώτο, 5 το δεύτερο. Είχαν σχολείο, μετά είχαν φροντιστήριο ή είχαν τις ομάδες που πηγαίνανε, τα πιάνο, τα οδεία, όλα αυτά που πήγαινε το κάθε παιδί. Δεν νομίζω ότι έκατσε κάποιο παιδί να δει όλα τα μάτς όπως αντίστοιχα εγώ το καλοκαίρι του 98 ή το καλοκαίρι του 2002 στο χωριό που έχω αράξει και βλέπω όλη μέρα τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι είχαν αυτή την επιλογή. Και έτσι χάσανε αυτό το κοινό το οποίο θα δαινόταν περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το ίδιο και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Δηλαδή, τώρα, άμα είχε μάτς 3 και 5 η ώρα, ένας που δουλεύει, ας πούμε, στην εστίαση, ένας που δουλεύει, ξέρω εγώ, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κατάστημα, πού να το δει. 9 άρχισε το τελευταίο μάτς και αυτό σε 9 σχόλαει. Αν έπρεπε πάντως να κρατήσω και να πω ποια από τα δύο θα ήθελα να βλέπω μεσοβδόμαδο Μουντιάλ ή στο τέλος σεζόν, εγώ πάλι θα πήγαινα με το τέλος σεζόν. Ακόμα και αν έπρεπε να κάνουμε ένα σκόντο στο θέαμα. Είδαμε λοιπόν διάφορα πράγματα, περιμέναμε φαβορί, είδαμε μια Αργεντινή η οποία ξεκινάει το Μουντιάλ με ένα στραπάτσο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία μπήκε ψυχωμένη σε όλη τη διοργάνωση και να πω την αλήθεια,
Τους ήθελα λίγο να περάσουν τον όμιλο έστω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι που θέλουμε και αυτό, γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Γιατί υπάρχει πάντα το περιθώριο της έκπληξης που δεν συμβαίνει τόσο συχνά στα άλλα αθλήματα. Δηλαδή στο μπάσκετ, σε μια σειρά αγώνων δύσκολα θα βρεθεί ένα πολύ μεγάλο outsider να πάρει μια διοργάνωση. Πολύ δύσκολα. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιθανό. Με λίγο τύχη. Η τύχη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, εκτός του να είσαι καλή ομάδα. Είδαμε κλασικά όλους να έχουν βγει και να λένε «Ωπω πάλι ο Μέση αποτυχημένος, ο τραγικός, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του». Αγνοώντας που και το λέω και τώρα, γιατί με την παρέα μου το συζητούσαμε και τότε, αλλά θα το πω και τώρα που έχει τελειώσει όλο αυτό και έχουμε δει τι έχει γίνει, το πόσο άμπαλη ομάδα είχε. Είχε μια ομάδα με άτεχνους, ψυχωμένους, πώς θα τους παρουσιάσω τώρα, παίχτες όλων των ειδών με πάρα πολλές αδυναμίες, με καθόλου φαντασία οι περισσότεροι, και παρόλα αυτά σας γάμισε ρε μαλάκα, σας γάμισε, όπως όσο και να πονέσετε μερικοί που έχουν βγει οι άνθρωποι. Έχει κάνει τα πάντα, έχει πάρει ό,τι τίτλο υπάρχει, ό,τι ατομική διάκριση υπάρχει, είναι στα ρεκόρ σε όλα. Έχει σκοράρει, έχει δώσει assist, είναι σε όλα στην κορυφή. Και όμως μερικοί ακόμα λένε, άμα δεν τίποτα, δεν είναι loser, δεν μπορεί με την εθνική του. Σιγά ρε μαλάκες, σιγά, λες και έχει τους απίστευτους συμπαίχτες. Δηλαδή τι σημαίνει, ανερούμε επειδή ο μαλάκας ο Ιγκουαΐν έχασε μια τελική εκεί στην προηγούμενη διοργάνωση, έγινε loser ο Μέση. Δηλαδή αν δεν έβγαζε τελευταία φάση ο τερματοφύλακας Αργεντινής ή δεν κάρφωνε ο μαλάκας ο Λαουτάρο να την αφήσει στην τελευταία φάση παράταση στον από πίσω να το καρφώσει, εκεί θα άλλαζε αν είναι καλός παίκτης. Στη μία φάση, όχι αν είναι ο καλύτερος παίκτης, αν είναι ο καλύτερος παίκτης. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Αυτό είναι που μπορούσε να τα κατεβάσει μετά το σφύριγμα της λήξης και να πει ελάτε και ρουφίχτε όποιος θέλει τώρα μουνόπανα. Εγώ αυτό θα έκανα, άμα ήμουν ο Μέση τώρα. Πραγματικά, καλά πέρα ότι θα είχα πάρει το σαρίκι αυτού που του βάλε, τι του βάλε εκεί πάνω, θα το είχα βάλει στον πάτο, θα τα είχα κατεβάσει και μετά θα έφευγα, θα έλεγα, θα έπαιρνα τηλέφωνο, έλα Ελκελαΐφη, στείλε μου τα πράγματα, φεύγω, πάω Buenos Aires, ανοίγω ένα προβατάδικο, να ψήνω μπριζόλες προβατίνα και να είμαι όλη μέρα εκεί σε τραπέζι και να λέω ιστορίες από την μπάλα. Αυτό θα έκανα, θα σας έγραφα στα αρχίδια μου, γιατί μετά θα καταντήσει σαν τον άλλον. Ακόμα νομίζει ότι είναι 22 χρονών ο πιο όμορφος άνθρωπος στον πλανήτη. Άστορα, αυτός κι αν είναι. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζουμε. Βλέποντας τις ομάδες, την κατάσταση των ομάδων και αυτά, πίστεψα τη Δανία ότι θα μπορούσε να κάνει μια καλή πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μου άρεσε πάρα πολύ το ρόστερ και ο τρόπος που παίζουν. Δεν έλεγα να πάνε, ξέρω εγώ, να παίξουν ημιτελικά. Αλλά μέχρι τους να περάσουν και τον όμιλο, τους περίμενα. Ψέματα δεν θα πω. Αντίστοιχα, περίμενα τους Ισπανούς καλύτερους, αλλά με τον άνθρωπο που έχουν στον πάγκο δεν πάνε, όχι μέχρι το τελικό του Μουντιάλ, δεν πάνε πουθενά. Ο τύπος έχει κάνει εγκλήματα και στην επιλογή παιχτών και στο πώς έπαιξε. Μιλάμε για ακατάλληλο προπονητή. Όπου και αν έχει παίξει, Λουίς Ενρίκε προπονητής δεν υπάρχει πουθενά. Και παράδειγμα, πάρε μια μικρή ομάδα να σε δω πώς θα παίξεις. Πάρε μια άλλη ομάδα εκτός από τις έτοιμες που βρήκες και εκείνες τις έκανες και σκατά. Ωστόσο, με έναν καλό προπονητή, η Ισπανία έχει πάρα πολύ καλό υλικό για το μέλλον. Ρόδρυ, Πέδρυ, όλη αυτή η φουρνιά έχει να δώσει πάρα πολλά και θα τους δούμε στο μέλλον. Όπως και τους Γάλλους αντίστοιχα, γιατί δεν είναι καμιά ομάδα γερασμένη. Όπως οι Κροάτες, ας πούμε. Η μεγάλη αγάπη του Διονύση, οι Κροάτες. Από το 98 που ήταν η πρώτη ομάδα που με μάγεψε και τους υποστηρίζω, αν δεν υπάρχει Ελλάδα στον όμιλο, στη διοργάνωση. Τους πάλευε, εκεί πηγαίνανε με τα όλα, outsiders, όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς να μένουν πίσω. Έχουν λέει πόσα μάτς συνεχόμενα που πάντα μένουν πίσω. Δεν έχουν προηγηθεί οι άνθρωποι. Απέραντο σεβασμός και στο Λούκα Μόντριτς. Εκεί στο Αργεντινή Κροατία ήμουν σε φάση όποιος από τους δυο σας, ρε μάγκες. Όποιος από τους δυο σας, χαλάλι. Ο άλλος θα πάρει. Ο άλλος έχει πάρει ήδη βασικά, ο Εμπαπέ, και θα πάρει κι άλλα, δεν θα του λείψουν. Είναι όλο το μέλλον μπροστά του. Όσο μαλακισμένο και να είναι, όσο κομπλέξας και να είναι, το ταλέντο του και το πόσο παιχτούρα είναι δεν το αμφισβητεί κανείς. Όπως εκτός της Ισπανίας και τους Γερμανούς, παρότι τους αξίζει αυτό που παθαίνουν για διάφορα που έχουν κάνει στις διοργανώσεις τις τελευταίες, πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να χτίσει, γιατί υπάρχει ταλέντο από πίσω και πάντα η Γερμανία θα είναι δύναμη.
πάντα θα βγάζει το εργοστάσιο παίχτες και θα παράγει ποδόσφαιρο. Μπράβο και respect σε όλα τα αλάνια του Ιράν. Μπράβο για όλη τους τη στάση στη διοργάνωση και πόσο πάλεψαν. Γιατί έδειξαν πως πρέπει να γίνεται. Αντίστοιχα να τα βλέπουν αυτά κάποιες άλλες νούλες όπως ο Γιωρίς και κάποια άλλα παλτά. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και κοινωνικά. Που ήταν σε φάση, τι όμορφη διοργάνωση βλέπουμε, τι υπέροχο Μουντιάλ, τι υπέροχα γήπεδα που άκουσα να λέει στη μετάδοση τελικό, ηλίθιος ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, τι υπέροχα γήπεδα λέει, τι μαγικά γήπεδα. Του είπε κανένας του ηλίθιου ότι πέθαναν 6.000 κόσμος, 6.500 πόσοι είναι και πόσους μάθαμε βασικά, για αυτά τα γήπεδα. Τόδες βρε μαλάκα, μην πεις τίποτα, τι υπέροχα γήπεδα και τι υπέροχη διοργάνωση. Λες και θα σου δώσει κανένας δουλειά από το Κατάρ επειδή είπες αυτή τη μαλακία. Μας έλεγε, είχε τον ένα το σχολιαστή και είχαμε και τον Γιαννακόπουλο να μας λέει τα βασικά των βασικών. Δηλαδή το μόνο που δεν μας είπε είναι ότι, ξέρετε, όποιος βάλει περισσότερα γκολ κερδίζει τον αγώνα. Σόπα Στέλιο, σόπα. Πέταγε κάτι γενικά πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Σε μια φάση λέει στον τελικό, η Γαλλία λέει σε κανονική ροή παιχνιδιού δεν σε πείθει ιδιαίτερα. Τι σημαίνει βρε, τι σημαίνει σε κανονική ροή παιχνιδιού δεν σε πείθει. Πού σε πείθει. Και έλεγε πάρα πολλά τέτοια γενικά που δεν βγάζουν νόημα. Σαν έντεχνος τραγουδιστής των 90's ας πούμε. Σε κανονική ροή παιχνιδιού δεν σε πείθει. Πού σε πείθει. Στα αποδυτήρια όταν έχει τελειώσει. Όταν περιμένουν να εκτελέσουν το πλάγιο και το corner. Πώς στείνονται. Τι σε πείθει. Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή. Και αντίστοιχα για να καταλάβετε τι. Έβλεπα τα στιγμιότυπα τα ξένα, τις παρουσιάσεις που έκαναν οι Βρετανοί. Χωρίς να είναι μάτς Βρετανών. Και ήμασταν εκεί, μου να πω. Πώς πάει το level του σχολιασμού των αγώνων εκεί και πού έχουμε μείνει εμείς εδώ. Ούτε το Διακογιάννη και, το, και τον. Πώς τον λένε. Αλλά ούτε αυτό δεν πιάνουν ακόμα. Φαντάζομαι, μας έχουν λείψει οι cringe μεταδόσεις του Θεοφιλό. Πού φτάσαμε. Κλείνω την παρένθεση και για τη μετάδοση, απλά για να το πω και αυτό το πράγμα. Είχαμε και το άλλο serial μέσα στο Μουντιάλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αφού έχει κάνει πουτάνα μια ολόκληρη Αγγλία και μια ολόκληρη Manchester United με συνέντευξη στην αντίστοιχη πάνια, αλλά όχι αθλητική πάνια της Βρετανίας, και έχει πει ό,τι να είναι μέσα. Ό,τι να είναι, με ό,τι χαρακτηρισμούς, ό,τι να είναι. Τύπου. Γιατί πιστεύεις ότι δεν σε συμπαθεί ο Wayne Rooney. Όχι, δεν σε συμπαθεί, γιατί δεν κάνει καλές δηλώσεις για σένα και λέει. Γιατί με ζηλεύει, επειδή είμαι πιο όμορφος από αυτόν. Κριστιάνο Ρονάλντο, 6 ετών, πρώτο δημοτικό Βόρειας Λισαβόνας. Κάνει ό,τι κάνει. Του βάζει. Λέει, κάνει ολόκληρο θέμα για το ότι βρήκε η τρίχα από το μαλλί του. Την μπάλα και έπρεπε να μετρήσει στον ίδιο τον γκολ και όχι στο συμπαίχτη του, που αν ήμουν εγώ ο συμπαίχτης του και έχω βάλει γκολ, όπως και αν αυτό μπήκε, μέσα σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου και έχω έναν ηλίθιο συμπαίχτη να ορίεται. Όχι, όχι, εγώ πήγαινε δες το, εγώ χρέωσέ μου το. Θα τον είχα σπάσει το ξύλο στα αποδυτήρια, δεν υπήρχε περίπτωση. Και ας σέντρωγα, θα είχα πάρει καρέκλα, θα είχε φάει καρεκλιά. Γαμά στα αποδυτήρια με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλαβαίνει, ρε φίλε. Έπρεπε να δείχνει το παράδειγμα και είναι ο χειρότερος, ο πιο μπέμπης από όλους, το πιο κακομαθημένο παιδί. Όσο καλός παίχτης και να είναι. Μετά έλεγε, α, δεν με βάζουνε. Και έκανε γκρίνιες με τον Σάντος, τον αφήνει στον πάγκο, ξεκινάει τον άλλο, βάζει 3 γκολ. Αυτό κι αν ήταν τάπα, δηλαδή σε φάση περίμενα αυτός. Θα με βάλουνε μέσα μετά και θα δουν ότι χωρίς εμένα δεν μπορούν. Πάρτο στο 1 γκολ, 3 γκολ, 6 γκολ η ομάδα χωρίς εσένα. Πώς σου φάνηκε. Και έβγαινε μετά η άλλη αδερφή του και έλεγε, έκανε post. Αγάπη μου, Ρενέ, Κριστιάνο, φύγε από εκεί. Δεν σου αξίζουν. Δεν είναι τόσο καλή για εσένα. Σιγά, ρε μαλάκα. Σιγά. Θα βγάλετε κανένα δάχτυλο. Κρίμα, χαλάει όλο αυτό που έχει χτίσει με αυτόν τον τρόπο. Το χαλάει. Και είναι από αυτούς που σε 20 χρόνια που θα έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο, θα έχει σταματήσει από το ποδόσφαιρο, θα είναι. Από αυτούς μπορεί να τον δεις κρεμασμένο. Να έχει αυτοκτόνησε ο Ρονάλντο, βρέθηκε στη κάπου, χτύπα ξύλο θα πω εγώ, αλλά λέμε τώρα. Για εκεί τον βλέπω με τα ψυχολογικά που θα αποκτήσει ότι θα σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται μαζί του, γιατί αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Θα έχεις μεγαλώσει.
Δεν ασχολούνται τώρα όλοι με τον Γκούμαν. Δεν ασχολούνται τώρα όλοι με τον Μπελέ. Θα φύγει αυτό. Δεν θα είσαι κάθε μέρα στα φώτα. Τέλος πάντων. Πάει και αυτό. Πάμε στον τελικό. Να σας πω γιατί είναι το μόνο παιχνίδι που είδα ολόκληρο και έχω μια εικόνα πιο καθαρή. Έβλεπες μια Αργεντινή η οποία έμπαινε με τα όλα από το πρώτο λεπτό. Ακόμα και σε φάσεις που δεν παίζονταν το ποδόσφαιρο και ήταν λίγο κάτω, πήγαιναν λίγο πιο τσαμπουκαλεμένοι, κλώτσαγαν την μπάλα, έμπαιναν λίγο πιο δυναμικά. Οι άλλοι ήταν πολύ νοχελικοί. Μπήκανε. Δεν ξέρω τι τους είπε ο Ντεσάμπ πριν μπουν στον αγώνα. Δεν κατάλαβα Χριστό, να σας πω την αλήθεια, το πώς ήθελαν να παίξουν. Έχεις μια ομάδα σαν την Αργεντινή που οι πίσω τους είναι όλοι άτεχνοι και δυσκολεύονται πολύ όταν πιέζονται. Φάνηκε ειδικά με το που φάγανε το πρώτο γκολ στο 70 που τα είχαν χαμένα. Έχεις μια ομάδα η οποία σαν Γαλλία μπορεί να τρέξει απίστευτα και να πρεσάρει απίστευτα και μου επιλέγεις να παίξεις με αυτό το πράγμα που ούτε ο ίδιος δεν ξέρω τι πλάνο έχει. Πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς πίστεψε ότι θα κατέβω να παίξω. Πίεσέ τους, βάλ τους όλους πάνω να μην μπορούν να βγάλουν την πρώτη πάσα. Και επιλέγεις να μην ξέρεις. Παιδιά, υπάρχουν χαρακτηριστικές φάσεις μετά το 2-0 που πρεσάρει ο ένας, ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, σε μια φάση και γυρίζει ο Ζηρού. Γυρνάει ο άλλος, κοιτάζονται, δεν ξέρουν πού να τρέξουν. Χαμένοι εντελώς. Και μετά πάει ο άλλος και βγάζει το Ζηρού, αλλαγή. Το μοναδικό παίχτη περιοχής που ξέρεις ότι μπορεί να, με μια, όταν θα αρχίσει να πιέζεις, να σου κάνει τη μισή φάση γκολ. Μου αφήνεις μέσα έναν ανύπαρκτο Γκρισμάν, ο οποίος όλο το μάτς περπάταγε. Γκρισμάν, Ραμπιό, οι πιο άνευροι παίχτες που έχουν παίξει ποτέ τελικό Μουντιάλ. Σαν να μην τους νοιάζει καν, γιατί λέει άστο, μην υδρώσω και πολύ, να βγούμε και για κανένα ποτάκι μετά, είναι ωραία εδώ. Μου τον αφήνεις εκεί και μου θυμάσαι στο τέλος να βάλεις τον Καβαμβιγκά και τον Κομάν να σου γυρίσουν το μάτς μαζί με τον Εμπαπέ που ξέρανε να ανέβουν πάνω, να πιέσουν σωστά πού να τρέξουν και πού να κάνουν. Δηλαδή το να έχεις το ρόστερ της Γαλλίας και να καταφέρεις να έχεις αυτό το σκατά θέαμα πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο και η μεγαλύτερη αποτυχία προπονητή στη διοργάνωση. Όχι ότι ο Σκαλόν ήταν καλύτερος. Ναι, μπορώ να καταλάβω την αλλαγή του Ντι Μαρία. Γιατί ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, είναι από τραυματισμούς, δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε. Όπως αντίστοιχα δεν μπορεί και ο Μέση στα 35 του πλέον να κάνει αυτά που κάνει στα 25. Άσχετο ότι ο Μέση είναι ο Μέση και είναι άλλο πράγμα. Βγάζει τον Ντι Μαρία, ο οποίος η διαφορά φάνηκε απίστευτα το ότι έπαιρνε την μπάλα Ντι Μαρία στο πλάι και ήταν ο μοναδικός παίκτης μαζί με τον Μέση που είχαν την ατομική ενέργεια και να βγάλουν υπεραριθμία με ατομική ενέργεια. Γιατί είχε το απρόβλεπτο. Και βάζεις έναν Ακούνια, ο οποίος ήταν. Μου θύμισε τον Ινσούα που είχαμε στον Παναθηναϊκό και μετά στην ΑΕΚ. Ένα κένταυρο, ας πούμε, που πήγαινε σαν. Πήγαινε έτσι. Μάτωνε για σέντρες. Πιο μηδέν φαντασία στο παιχνίδι του δεν υπάρχει. Δηλαδή γελούσαμε και λέγαμε τον Παλάσιος να έπαιρνε πιο πολύ θα βοηθούσε. Έναν οποιοδήποτε χαφ. Ολόκληρη Αργεντινή δεν μπορεί να βάλει ένα χαφάκι αριστερό που να έχει λίγο διείσδυση και τρίπλα. Είχε τον Τιμπάλα έξω. Δεν ξέρω τι έχουμε με τον Τιμπάλα. Ποτέ δεν μ' άρεσε σαν παίχτης. Αλλά πάλι θα μπορούσε να προσφέρει. Λίγο κράτημα μπάλας, λίγο να σου κρατάει τον Καμπαβιγκά λίγο πιο εκεί. Το back το δεξί. Να μην ανεβαίνει, να μην τους έχεις και τους δύο από εκεί. Απλά πράγματα. Δεν με ενθουσίασε ούτε ο Σκαλόνι. Σαν προπονητής δηλαδή, οι προσωπικότητες το πήραν τελικά και είδαμε ένα μάτς τραγικό τακτικά. Τραγικό και από τις δύο μεριές. Σαν τακτική, σαν την ποιότητα ποδοσφαίρου που είδαμε. Να βλέπεις ρε παιδί μου, πώς βλέπεις ένα μάτς Liverpool City και είναι όλοι σαν κομπιουτεράκια. Ακριβώς ψάχνουν το μικρό κενό, τη μικρή αδυναμία του λάθους εκείνη τη στιγμή για να σου δημιουργήσουν φάση. Δεν έβλεπες κάτι τέτοιο. Που ναι, αυτό είναι βαρετό να το δεις. Αν βλέπεις δύο τέλειες ομάδες να παίζουν, μπορεί να είναι βαρετό το μάτς. Αλλά είδαμε ένα μάτς ροντέο. Μπείτε παίχτε, πάνω κάτω. Το οποίο ναι, αποζημίωσε αυτόν που έκατσε να δει αυτόν τον τελικό στο 100%. Είδαμε τον πιο θεαματικό τελικό. Όχι θεαματικό. Είχε. Όλα τα συναισθήματα σου δημιουργούσε πάρα πολλά πράγματα να δεις, συγκινήσεις, τον πιο συγκινητικό τελικό θα πω. Είχε όλα τα συναισθήματα. Άσχετα ότι ήταν κακός ποιοτικά, σαν τακτική. Γιατί εντάξει, ποιοτικά, άμα δεις την κολάρα που βάζει ο Εμπαπέ, ας πούμε,
ή το δεύτερο γκολ που βάζει η Αργεντινή με την κόντρα είναι υπέροχο. Κλείνοντας να πω ότι μάθαμε πράγματα από αυτό το Μουντιάλ, μάθαμε πράγματα γενικά και τι να προσέχουμε γενικά στις επόμενες διοργανώσεις και το πώς αυτές γίνονται. Ήδη βλέπω Μουντιάλ συλλόγων ανακοίνωσε ο καραφλοδαίμονας της FIFA. Καλά θα πάει και αυτό να δούμε. Δεν έχουμε αρκετό ζόρι στους ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής που δεν έχουν κλάσει τα τελευταία χρόνια καν, δεν έχουν χρόνο να κλάσουν, είναι όλη την ώρα στα κόκκινα ο οργανισμός τους, τέλος πάντων. Ελπίζω να το ξεχάσουμε γρήγορα σαν διοργάνωση, αλλά να θυμόμαστε τα καλά μόνο, τα αγωνιστικά ας πούμε, όσο αυτό είναι δυνατό να γίνει. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτά ήθελα να πω, να βιαστώ, να τα βγάλω, να τα πω, γιατί κατά τη διάρκεια είχα τόσα πολλά που διάβαζα και ήθελα, αλλά λέω όχι, να πάνε να γαμηθείτε. Όχι εσείς, το Μουντιάλ. Αλλά και εσείς άμα δεν κάνετε αυτά που σας λέμε. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ όλους και τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα έχει και giveaway. Γεια σας. Πότε έκλεισε ρε μαλάκες αυτό? Μιλήστε, πείτε, μαλάκα, έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Βλέπεις τίποτα, τα μαύρα από πίσω. Την ψυχή σου βλέπω πίσω. Τάντε, γεια μου.